το Πιτσιμπούργο είναι το Pittsburgh, η πόλη Pittsburgh της Πενσιλβάνιας, έτσι όπως την πρόφερε στην αρχή του αιώνα ένα σιό της μετανάστευσης. Είναι μια ιστορία για τη μετανάστευση, είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο δεν πρόκειται για μια ιστορία που διαδραματίζεται τόσο στο Πιτσιμπούργο, αλλά περισσότερο στοιχείο στην αρχή του αιώνα, κατά τη διάρκεια των πρώτων εχθροπραξιών, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν ξέσπασε η επιδημία της πανόπλας. Μου άρεσε το γεγονός ότι το θεωρώ ένα πολιτικό κείμενο στην πραγματικότητα και ακριβώς επειδή ήμασταν μια χώρα μεταναστών και γίναμε μια χώρα που είμαστε οικοδεσπότες μεταναστών, και το έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε ξεχάσει δηλαδή ότι έχουμε περάσει τη διαδικασία την εξίσου απελπισμένη που, που περνούν τώρα οι άνθρωποι. Αυτό ήταν ο λόγο, ήταν αν θέλετε μια πολιτική απόσταση να γίνει πράξη και να ανέβει στη σκηνή αυτό το κείμενο, το οποίο δεν είναι και θεατρικό. Όταν είδα την παράσταση μου φάνηκε πολύ εγωιτευτική, ότι είχε κάποια ευρήματα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε τους συγγραφείς από τους σκηνοθέτες. Εγώ δεν θα τα είχα σκεφτεί. Μου φάνηκε πολύ καλοπεσμένη. Αυτό που είμαι πολύ αξιοπρεπής. Κάτι που αρέσει σε όλους, που δεν μπορεί να προσβάλλει κανέναν, που μπορεί να συγκινήσει ακόμα και τον πιο ανέσθητο άνθρωπο. Κατά κάποιον τρόπο έδωσε περισσότερη αξία σε αυτό το διαράκι, το οποίο το είχα γράψει μετά από μια υπόσχεση που είχα δώσει στους Χιώτες, ότι μπορώ να γράψω ένα διαράκι στα Χιώτικα και να το αφιερώσω. Συμβαίνει και ένα διεμουρούζι και ο Ζαχαρίας Ρόγας να είναι εξαιρετική. Συνεργάτης, εξαιρετική ηθοποιή, δουλέψαμε πάρα πολύ. Ήταν άνθρωποι από τη Σκύρο και μας βοήθησαν πάνω στην έκφραση της Δόκτωρ Λαλιάς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο για τους δύο ηθοποιούς. Το αντιμετώπισα ως διάλογο. Αν σκεφτούμε ότι αυτές οι επιστολές έχουν μεταξύ τους διαφορά τριών μηνών, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι στην ουσία συνομιλούσαν μέσα από αυτή την απόσταση. Και στην ουσία αυτές οι επιστολές δημιουργούν έναν απόλυτο διάλογο επικοινωνίας. Και η επικοινωνία των δύο συγκεκριμένων ηρώων είναι αφοπλιστική και εντελώς αποτελεσματική. Λατρεύω το θέατρο. Από πολύ μικρή με πήγαιναν στο θέατρο, ιδιαίτερα στην όπερα. Βλέπω πάρα πολύ θέατρο και στην Ελλάδα και στις άλλες πόλεις όπου ζω ή όπου βρίσκομαι. Ξεκίνησα από έξαμβος θεατής, μου άρεσαν όλα και τώρα έχω γίνει από τους πιο δύσκολους, πιο δύστροπους και γκρινιάζοντες θεατές που κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να φύγει στη μέση της παράστασης. Είναι πολύ βαθιά ανθρώπινο. Αφορά ιστορικά μια δική μας περιπέτεια. Και απ' την άλλη, η Σώτη του Διανταφύλλου το έχει γράψει με φοβερό χιούμορ και με απίστευτη τρυφερότητα και συγκίνηση. Όλα αυτά τα πράγματα μαζί νομίζω ότι αρέσουν στους θεατές και λειτουργούν, γι' αυτό και λειτουργούν πολύ θετικά. Στην Ελλάδα συνεχώς οι άνθρωποι γκρινιάζουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να ανέβει μια σωστή παράσταση, για να γυρίσει μια σωστή ταινία. Οπωσδήποτε ο οικονομικός παράγοντας δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Ωστόσο, το Πιτσιμπούργο ανέβηκε με μηδέν χρήματα. Αποδεικνύει κάπως ότι μπορούμε να φτιάξουμε τέχνη χωρίς μεγάλους παραγωγούς και χωρίς πολλές οικονομικές απαιτήσεις. Μόνο αν πάει με το μυαλό μας να δουλέψει. Αυτό που χρειάζεται είναι να αγαπήσει κανείς ένα κείμενο και να θελήσει να το ερμηνεύσει και να το αναδείξει. Νομίζω αυτό συνέβη και με το Πιτσιμπούργο. Οι συνεργάτες μου ήταν πολύ τιμή σε αυτή την υπόθεση. Άλλωστε το θέατρο είναι δουλειά που στηρίζεται σε πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι το ωραίο. Σκηνικά κοστούμια ήταν η Άννα Μαστιγιαννάκη. Τη μουσική επιμέλεια την έκανε η Έμιλη Πανάγου.
και τη πολύ σημαντική του συμβολή με τη φωνή του σε μία από τις επιστολές, ήταν φίλος και αγαπημένος Δημήτρης Κιατάς.